Το 1989 βγαίνει η ταινία Do the Right Thing του Spike Lee. Η ταινία χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες και πιο αμφιλεγόμενες όλων των εποχών. Τι κάνει την ταινία αυτή όμως επίκαιρη και ζωντανή μέχρι και σήμερα? Η ταινία διαδραματίζεται την πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού σε μία πολυφυλετική γειτονιά του Brooklyn. Ο Μούγκι, ένας νεαρός Αφροαμερικανός, δουλεύει στην πιτσαρία της γειτονιάς που ανήκει στον ιταλικής καταγωγής Σαλ και τους δύο γιους του. Η επιφανειακή ισορροπία στη γειτονιά αρχίζει να ταράσεται όταν ο Bugging Out απαιτεί να μπουν και φωτογραφίες διάσημων Αφροαμερικανών στον τοίχο της πιτσαρίας. Hey, Sal, how come we got no brothers on the wall here? You want brothers on the wall? Get your own place. You can do what you want to do. Ο Σαλ αρνείται και ο Bugging Out προσπαθεί να εμπικοτάρει την πιτσαρία. Η γειτονιά αρνείται να τον βοηθήσει εκτός του Ράντιο Ραχήμ. Λίγο πριν τη λήξη της βάρδιας στην πιτσαρία, μια βίαιη σύρεξη ξεσπά μεταξύ των ιδιοκτητών της και των δύο Αφροαμερικανών. Η έλευση της αστυνομίας θα επιφέρει τραγικές συνέπειες που θα οδηγήσει η τοπική κοινότητα σε ολονύχτια εξέγερση. Είναι η πρώτη ταινία που ασχολείται με θέματα ρατσισμού και η ιστορία της εκτυλίσσεται σε σύγχρονη εποχή και όχι στα χρόνια της σκλαβιάς ή τα χρόνια των αγώνων για πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της ταινίας είναι η ανάπτυξη των χαρακτήρων. Ο θεατής νομίζει ότι τους γνωρίζει όλους. Μπορεί σε έναν βαθμό να τους καταλάβει, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με τις πράξεις τους. Η ταινία, εκτός από την πρωτότυπη θυματολογία, χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο κινηματογραφικό της στυλ. Ο Spike Lee σπάει το τέταρτο τοίχο και τη ρεαλιστική διήγηση, υπενθυμίζοντας την ύπαρξη του δημιουργού. Σε ένα σημείο, χαρακτήρες διαφορετικών εθνικοτήτων βγάζουν τις ρατσιστικές τους προκαταλήψεις για άλλες εθνότητες, φέρνοντας το κοινό αντιμέτωπο με τις δικές του. Ο Spike Lee χρησιμοποίησε ελοξές γωνίες συλλήψεις για να αυξήσει την ένταση. Για το σκοπό αυτό, μελέτησα με τον διευθυντή φωτογραφίας ταινίες όπως «Ο Τρίτος Άνθρωπος». Η κλιμακούμενη ένταση υποστηρίχθηκε με την επιλογή θερμών χρωμάτων και οπτικών εφέ που συμβαδίζουν με τις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν κυκλοφόρησε η ταινία, πολλοί κριτικοί έγραψαν πως θα επικοινούσε εξεγέρσεις σε όλες τις ΗΠΑ. Με τα χρόνια όμως η πολιτιστική αξία της ταινίας ολοένα αυξάνεται. Η ταινία τώρα διδάσκεται στα σχολεία και συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρό Ταινιών των ΗΠΑ. Το 2015, ο Spike Lee πήρε τιμητικό Όσκαρ για το πάθος, την αφοσίωση και την επιθυμία να κάνει μια θετική διαφορά με το έργο του, το οποίο θα εμπνεύσει τις επόμενες γενιές. We need to have some serious discussion about diversity and get some flavor up in this. Η ίδια χρονιά έκλεισε με περισσότερους από 1,000 Αμερικανούς πολίτες νεκρούς από αστυνομικά πυρά. Although black men make up only 6% of the US population, they make up 40% of the unarmed men shot to death by police this year, according to the Washington Post. It's a tale of good and evil. Hey, it was with this hand that Cain iced his brother. Love. These five fingers, they go straight to the soul of man. Αυτά λοιπόν που καθιστούν την ταινία επίκαιρη και ζωντανή είναι η πρωτοποριακή προσέγγιση του ρατσισμού, το εμπειριστικό σενάριο και σκηνοθεσία, σε συνδυασμό με τις ρατσιστικές και κοινωνικές ανισότητες που παραμένουν ακλόνητες. This is the mayor talking. All right, all right. Doctor. Come on, what? Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. Fight the power! Fight the power! Fight the power!